Αυτές οι μέρες συμπληρώθηκαν 103 χρόνια από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Βαδίζουμε ήδη στο δεύτερο αιώνα ζωής και δράσης με πολλά εφόδια και μεγάλες προσδοκίες. Με τα εφόδια του αιώνα που διανύσαμε και δεν είναι λίγα. Τα καταγράψαμε, τα ταξινομήσαμε, τα αξιολογήσαμε και τα εμπλουτίσαμε με σπουδαία συμπεράσματα για ένα νέο ξεκίνημα στο μεγάλο μας ταξίδι. Αναδείξαμε την παρουσία του ΚΚΕ στην πολιτική και κοινωνική ζωή ως φορέα καινοτόμων ιδεών, ως πρωτοπόρας οργανωμένης δύναμης που εμπνέεται από την κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Και όπως λέει το ζήτημά μας, γράψαμε ιστορία, συνεχίζουμε και θα νικήσουμε. Προχωράμε με οδηγό τη θεωρία μας, τη θεωρία του επιστημονικού σοσιαλισμού, εμπλουτισμένη με νέα γνώση και σπουδαία διδάγματα από τη σοσιαλιστική οικοδόμηση του 20ου αιώνα. Μας φωτίζει το δρόμο, το τέλος του μακρινού αυτού ταξιδιού και την αρχή της νέας εποχής, την εποχή του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Το βαθύ σκοτάδι της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που μας περιβάλλει δεν το προσπερνάμε αβασάνιστα και ξέρουμε ότι θα πονέσουμε πολύ ώσπου να γελάσουν οι άνθρωποι. Ξέρουμε όμως ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι στην αυγή κοντά στα ξημερώματα. Και η αυγή, το ξημέρωμα, δεν αναστέλλονται, δεν καταργείται. Παίρνουμε κι εμείς τα μέτρα μας για να γεννούν τα σκοτάδια φως. Στην πορεία μας αυτή, στον αγώνα που διεξάγουμε με όλους τους λαούς του κόσμου, μας οπλίζει με πρόσθετη θέληση η ακλόνητη πίστη μας στην ακατανίκητη δύναμη της εργατικής τάξης του εργαζόμενου λαού. Μάρτυρά μας είναι η ίδια ιστορία της ταξικής πάλης στον 20ο αιώνα, η οποία δεν υποτάσσεται και δεν πειθαρχεί σε καπιταλιστικούς νόμους και διατάγματα. Είναι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας, πότε ορμητικά, άλλοτε με βήματα αργά ή με προσωρινά πισωγυρίσματα, άλλοτε ως υπόγειο ρεύμα και ασίγαστα, μα πάντα ανατρεπτικά. Πολιτεία ανυπότακτη, ποτάμι βουρεό, ασταμάτητο. Το ακούμε ως και μέσα στον ύπνο μας. Οι αγώνες της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων που ζούμε σήμερα είναι πολύ σημαδιακοί και ελπιδοφόροι. Είναι μια μικρή εικόνα του μέλλοντος. Τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν ο λαός παίρνει τις αποφάσεις του. Και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να γίνει συνείδηση και πράξη το σύνθημά μας. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, βαδίζοντας το δρόμο της ανατροπής σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Οργανωμένος και αποφασισμένος λαός, με το κουκουέ μπροστάρι, μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω να καταγράψει άθλος. Άθλος ήταν όταν σε συνθήκες σκλαβιάς και δουλειάς, ήλιο με ήλιο, κατακτήθηκε το 8ωρο, οι κοινωνικές ασφαλίσεις, η φροντίδα για την υγεία της οικογένειας και τη μόρφωση των παιδιών της. Άθλος ήταν η εθνική αντίσταση που ο λαός έγινε κυρίαρχος της τύχης του και έφτασε στα πρόθυρα της εξουσίας. Άθλος ήταν η κατοπινή αντίστασή του με τον τρίχρονο αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας να μην υποταχθεί στις αλυσίδες που χάλκευαν τα ντόπια αφεντικά και υπεριαλιστές συμμαχοί τους. Άθλος είναι ότι σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι όρθιο, ανυπότακτο στις επάρξεις του αγώνα. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, οι ρίζες του ΚΚΕ είναι πολύ βαθιές και ιερές. Η Μακρόνισσος που σήμερα θα παρακολουθήσουμε μέσα από το ντοκιμαντέρ είναι μία από αυτές. Όπως είναι και η Γιούρα, οι δεκάδες φυλακές και τόποι εξορίας, οι τόποι εκτελέσεων και οι δοξασμένες βουνοκορφές. Είναι στέρεοι κρίκοι που συνδέουν το χτες με το σήμερα και το αύριο. Είναι κορυφαίες στιγμές της ταξικής πάλης και της ανειρήνευτης σύγκρουσης δύο κόσμων. Του κόσμου της προόδου, του σοσιαλισμού και του κόσμου της αντίδρασης, εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, του παρασιτισμού. Γι' αυτό και τιμάμε με περίσσο σεβασμό και περηφάνεια όλες αυτές τις στιγμές και θα συνεχίσουμε να υψώνουμε μνημεία και μουσεία αντάξια της θυσίας του ηρωισμού των αγωνιστών που έζησαν και δημιούργησαν τις μεγάλες αυτές στιγμές στην ιστορία της ταξικής πάλης. Τιμάμε, διδασκόμαστε, εμπνεόμαστε, αλλά και υπερασπίζουμε την ιστορική αλήθεια από τη συκοφαντία, τη διαστρέβλωση και παραχάραξη της οσταρίας
για να διαβρώνετε συνειδήσεις και να επιβάλλετε υποταγή και υπαρέτηση. Τι ήταν η Μακρόνησος? Όσοι έζησαν πάνω εκεί την αποκαλούν Ντάχαου της Μεσογείου. Τι έγινε εκεί θα το δούμε σε λίγο μέσα από το ντοκιμαντέρ. Αυτό που θα θέλαμε εισαγωγικά να υπογραμμίσουμε είναι το εξής. Η Μακρόνησος δεν είναι ένα ιστορικό γεγονός που πέρασε. Δεν είναι κάτι που αφορά το χθες και επομένως δεν ενδιαφέρει το σήμερα και το αύριο. Αυτά τα λένε όσοι θέλουν να σκεπάσουν την ενοχή τους, να κρύψουν τους πραγματικούς τους σκοπούς και να γράψουν την ιστορία στα μέτρα τους. Μας λένε συνήθως ότι μπροστά μας έχουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, την πράσινη ανάπτυξη και την ψηφιακή οικονομία που πρέπει να ασχοληθούμε με το λαμπρό μέλλον που μας φέρνουν. Ναι, κύριοι, ακριβώς αυτό συζητάμε. Μόνο που το πρόβλημα αυτό δεν είναι καινούριο. Ήταν και χθες, είναι και σήμερα και είναι το κεντρικό πρόβλημα της πολιτικής. Μόνο που δεν λέτε την αλήθεια και κρύβετε τα σχέδια που έχετε για το μέλλον. Μεγαλύτερες αλυσίδες για το λαό, ασυδοσία και μεγαλύτερα προνόμια και κέρδη για τους εκμεταλλευτές του λαού, τα μονοπόλια, το μεγάλο κεφάλαιο, συμμεταχή σε υπεριαλιστικές συμμαχίες και ληστικούς αιματηρούς πολέμους, ψέμα και απάτη. Γιατί όπως και τότε, έτσι και τώρα, σκέφτεσαι την επόμενη μέρα, έχοντας στο μυαλό σας και στην πράξη το πώς θα διασωθεί η δικτατορία του κεφαλαίου. Αλήθεια, τι λέγανε στη Μακρόνησο? Ότι οι αγώνες του ΕΑΜ Ελλάς που απελευθέρωσε την Ελλάδα από την τριπλή φασιστική κατοχή ήταν προδοτικός, ξενοκίνητος. Η θέληση του λαού να χαρεί τη λευτεριά του, να ζήσει καλύτερες μέρες ως κυρίαρχος στη στίχη του, ήταν πράξη εχθρική κατά της πατρίδας. Ότι οι δοσύλλογοι, οι συνεργάτες του κατακτητή, οι μαυραγωρίτες, οι απόντες από τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα ήταν οι πατριώτες και οι υπερασπιστές της ελευθερίας και της προόδου. Όλοι αυτοί που βάρθηκαν με τη βία να αναμορφώσουν με τα εθνικά ιδεώδη τους αγωνιστές της αντίστασης. Ότι οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι υπεριαλιστές σύμμαχοί τους ήρθαν για να σώσουν την Ελλάδα από τους Αιμοβούλγαρους. Αυτά και πολλά άλλα έλεγαν στη Μακρόνησο ως προέκταση του Βούρδουλα και με τελικό σκοπό τη δήλωση μετάνοιας και την αποκήρυξη ιδεών, αρχών, ιερών και οσίων να μαυρώσουν την άσβεστη λάμψη που είχαν το ΚΚΕ και ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας στις λαϊκές συνειδήσεις. Και ήταν όλοι μαζί, όλα τα αστικοκόμματα, χωρίς εξαίρεση και με τις ευλογίες της τότε ηγεσίας της Εκκλησίας. Σήμερα, σε διαφορετικές συνθήκες, τα ίδια επαναλαμβάνεται, με άλλα μέσα, με άλλα λόγια. Οι εκμεταλλευτές του λαού, οι λυσές του μόχθου του και του πλούτου που παράγει, αναγορεύονται σε φορείς της προόδου, είναι καινοτόμοι. Ότι οι Αμερικανοί υπεριαλιστές και το ΝΑΤΟ που μετέτρεψαν την Ελλάδα σε πολεμικό προγεφύρωμα είναι παράγοντας ειρήνης και υπερασπιστές της εθνικής ακυρότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ότι η διεκδικήση των εργατών του λαού για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, με ικανοποιητικό βιωτικό επίπεδο είναι ξεπερασμένα, λαϊκισμός, ή υπονομεύουν την εθνική προσπάθεια για μια ανταγωνιστική οικονομία. Ότι ο σοσιαλισμός, κομμουνισμός είναι συνώνυμο του φασισμού και πολλά άλλα. Και ότι ο νόμος και η τάξη είναι όρος για μια ευνοούμενη πολιτεία. Να ποιο είναι το πολιτικό πρόβλημα και του χτες και του σήμερα. Τα επιτεύγματα της επιστήμης και τεχνολογίας για το λαό ή για τα μονοπόλια. Αυτά τα πράγματα δεν συμβιβάζονται. Αυτή η αντίθεση δεν γεφυρώνεται και η σύγκρουση είναι καθημερινή και αναπόφευκτα θα κορυφωθεί. Είναι η ασυμβίβαστη πάλι του παλιού και του νέου για την εργατική εξουσία, τα συμφέροντα του λαού. Ακριβώς αυτή την προοπτική θέλετε να ματαιώσετε μαζί με τους συμμάχους σας. Αυτό επιχειρήσατε και στη Μακρόνησο και θέλετε να κρύψετε ακριβώς αυτό. Ότι ιστορικά, ηθικά και πολιτικά οι αγωνιστές της Μακρονήσου έχουν δικαιωθεί. Υπερασπίζονταν με την ίδια τους τη ζωή αυτό που έζησαν και γνώρισαν ως πρωταγωνιστές. Τη δύναμη του λαού όταν παλεύει για τα δικά του συμφέροντα. Υπερασπίζαν αρχές και αξίες που γεννούσε αυτός ο αγώνας. Την περηφάνεια, τη λεβεντιά, την αντοχή, την ανιδιοτέλεια και τον ηρωισμό των πιο μεγάλων πράξεων για την κοινωνική απελευθέρωση.
υπερασπίζονταν τα αδέρφια τους στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας απέναντι στον κόσμο της εκμετάλλευσης, της αγριότητας, των βασανιστών, των δοσιλόγων, των εκπροσώπων ενός διαθραμμένου σάπιου συστήματος. Συμπεράσματα πολύ χρήσιμα και για το σήμερα. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ που θα δούμε, χρειάστηκε και προς τιμήν τους να επεκρατήσουν πάνω στη Μακρόνησο από άκρη σ' άκρη, να πατήσουν τα χώματα που πάτησαν οι μακρονησιώτες αγωνιστές, να συνομιλήσουν μαζί τους πάνω στη Μακρόνησο, να κουμπίσουν τα βασανισμένα κορμιά τους, να φορέσουν, όπως λέγει ο ποιητής, τις ίδιες χειροπέδες που φόρεσαν. Το γεγονός αυτό πιστεύουμε που συνέβαλε να δημιουργηθεί ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ που αξίζει τον έπαινό μας. Το ντοκιμαντέρ βασίζεται σε ζωντανές μαρτυρίες όσων έζησαν τη φρίκη της Μακρονήσου. Μας δίνει για πρώτη φορά το σύνολο της Μακρονήσου μέσα από τις εικόνες της εποχής και σημερινή. Συμμετέχουν αξιόλογοι ηθοποιοί με τη φωνή τους. Έχει επενδυθεί με πρωτότυπη μουσική. Τους ευχαριστούμε όλους και όλες από καρδιάς. Ευχαριστούμε τους σεναριογράφους, τη Νίκη Κυριαζή και τον Αλέξανδρο Βαλσαμί, τον σκηνοθέτη Σύφη Στάμου και τους συνεργάτες του, τους ηθοποιούς που εσάρκωσαν με τη φωνή τους στιγμές τραγωδίας και μεγαλείου, τη Μαριάνθη Σοντάκη, κεντρική αφηγήτρια, Αντωνιάδη Δημήτρη, Γερασιμίδου Ελένη, Καζάκο Κώστα, Καταλυφό Δημήτρη, Κατσαμένη Δανάη, Κιμούλη Γιώργο, Κωνσταντίνου Ανδρέα, Μαυρομάτη Λιάνα, Μιχαηλίδη Περί, Ορκόπουλο Παύλο, Πάνου Θέμη, Παπαδημητρίου Μάκη, Στάνκρο Γιάννη. Ευχαριστούμε επίσης για τη συμμετοχή τους Γιαννιό Προκόπη, Σουριδάκη Αλέξανδρο, Κολοβό Βασίλη, Μαμονά Βασίλη, Νάγη Δημήτρη, Ξυδαριστό Δημοσθένη, Τζουμάκη Δημήτρη, το μουσικό Αδρονιά Δημήτρη και το μαέστρο Κολοβό Χρήστο, το μοντέρ Γκέκα Σωτήρη, τον Αποστολίδη Άλκη και τον Βαλαργάκη Άλκη στη φωτογραφία, τον Χαρμπαλή Παύλο στην ηχοληψία. Σας ευχαριστούμε και πάλι όλους και όλες, σύντροφοι και συντρόφισσες του ντοκιμαντέρ, που θα δούμε σε συνέχεια θα προβάλλεται στις κομματικές οργανώσεις. Καλή θέαση.